Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Επόμενος ομιλητής, ο κύριος Φουντουλής. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Η καταπολέμηση της ανεργίας των νέων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο αποτελεί για όλους μας συγκεκριμένο και άμεσο στόχο. Πρέπει να τοποθετηθεί σαν θέμα υψής προτεραιότητας στην ατζέντα των κυβερνήσεων ολόκληρης ευρωπαϊκής κοινότητας. Το ποσοστό ανεργίας στους νέους Έλληνες είναι κοντά στο 60%, δηλαδή έχει ξεπεράσει τα όρια του συναγερμού. Στη χώρα μου, την Ελλάδα, δυστυχώς, τα ευρωπαϊκά κονδύλια και προγράμματα που αφορούν την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων θα διαχειρίζεται η κυβέρνηση κατά το δοκούν. Όσοι νέοι καταφέρουν να μπουν σε κάποιο πρόγραμμα, θα πάρουν τα χρήματά τους σχεδόν μετά από ένα χρόνο, γιατί η κυβέρνηση, αντί να τα αξιοποιεί τα χρήματα των Ευρωπαίων φορολογούμενων για το σκοπό για τον οποίο διατίθενται, τα παρακρατά και τα παρουσιάζει σαν πρωτογενές πλεόνασμα. Αντίθετα, αυξάνει την ανεργία με συνεχιζόμενες απολύσεις εργαζομένων, όπως απαιτεί η Τρόικα και η Διεθνή Στοκογλύφη. Για το 2014 ανακοινώθηκαν επιπλέον 6.500 νέες απολύσεις στο δημόσιο, ενώ στον ιδιωτικό τομέα έγινε απελευθέρωση των ομαδικών απολύσεων. Ζητάμε να γίνει επαναξιολόγηση των κριτηρίων χρηματοδότησης και να διατεθούν περισσότερα κονδύλια στις χώρες του Νότου, οι οποίες έχουν πληγεί περισσότερο από την οικονομική κρίση και την πολιτική της λιτότητας. Αυτό θα συμβάλλει στη μείωση ανεργίας των νέων, ώστε να μην αναγκάζονται να ζητούν εργασία σε άλλες χώρες. Η ευθύνη για την αυξημένη ανεργία των νέων ανήκει αποκλειστικά στις κυβερνήσεις που δεν αξιοποιούν τα χρήματα των ευρωπαϊκών προγραμμάτων, στοχεύοντας στην ανάπτυξη ώστε να δώσουν λύσεις και ευκαιρίες στους νέους για το μέλλον σαν εργασία. Παρακαλώ να ολοκληρώσετε. Βουλευτής, να καταχρεστώ λίγο το χρόνο σας για μία επισήμανση. Με θλίβει το φαινόμενο ότι άδειασε η αίθουσα του Κοινοβουλίου αμέσως μετά την ψηφοφορία. Φαίνεται ότι οι κύριοι συνάδελφοι έχουν λύσει το πρόβλημα της ανεργίας των νέων στις χώρες τους ή απλά δεν ενδιαφέρονται. Σας ευχαριστώ.